Έχει κατελειώνει με τον πρώτο γύρο IT, όπως είπατε. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει πολλούς βαθμούς, αλλά είμαστε ανάτυχοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σήμερα κερδίσαμε και την Ξάνθη μέσα στην έδρα μας. Νομίζω το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Αγχωθήκαμε στα τελευταία λεπτά γιατί δεν είχαμε πετύχει κάποιο γκολ, δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες και δοκάρια. Κρατάμε στους βαθμούς και ας συνεχίσουμε να κάνουμε την καλή δουλειά. Δημητρή, είχατε τρία δοκάρια πέραν που συζητήθηκε εδώ και τρία γκολ τα οποία κυρώθηκαν. Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε να χάνετε καθόλου τη συγκέντρωση στο παιχνίδι. Είδαμε και ένα πείσμα. Δεν ξέρω πόσο επηρέασαν όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα και μια προσπάθεια που γίνεται να αμφισβητηθεί η προσπάθεια που κάνει ο Πάοκ στο. Εξωαγωνιστικά ζητήματα δεν μας απασχολούν, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς μπαίνουμε κάθε εβδομάδα να κάνουμε αυτό που πρέπει, να πάρουμε τους βαθμούς, να δείξουμε καλό πρόσωπο. Νομίζω σήμερα το κάναμε μεγάλη επιτυχία, άσχετα όπως είπα πριν που αγχωθήκαμε. Συνεχίσαμε να προσπαθούμε, ήρθε το πρώτο γκολ, ήρθε και το δεύτερο, κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Δεν επηρεάζομαι ούτε εγώ από αυτά που δημοσιεύονται ή ότι γράφεται. Είμαι συγκεντρωμένος στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Σίγουρα ο προπονητής δείχνει να έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Θέλω να τον δικαιώσω, να βοηθήσω εγώ την ομάδα μου να κερδίσει τους τίτλους που θέλει, τον double δηλαδή. Και ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Πάμε να παίξουμε σε δύο αρκετά δύσκολες έδρες, με ομάδες που έχουν ανάγκη τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους από ότι εμείς. Αν δείξουμε πρόσωπο όπως το σημερινό και όπως δείχνουμε συνήθως εκτός έδρας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε τους 6 βαθμούς.